Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο του West να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κιωσέ. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Είναι στην Αθήνα ο αντιπεριφερειάρχης, αλλά θα ξεκινήσουμε πριν πάμε στις επισκέψεις στην Αθήνα να δούμε ποια είναι η εικόνα με την πανδημία στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και τι ανησυχεί την Περιφερειακή Ενότητα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατζάκη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, λίγο επειδή έχουμε δει την τελευταία περίοδο μια αυξητική τάση κρουσμάτων στην ΠΕ Φλόρινας, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Το ένα θέμα είναι λιγάκι ανησυχητικό, όπως και εσείς το επισημάνατε, κύριε Βακρατζά, ότι υπάρχει μια αύξηση και από τα μηδενικά ή μονοψήφια θετικά κρούσματα που είχαμε κατά το μήνα Μάρτιο, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του μηνός Μαρτίου, έχουμε πάει σε διψήφια την πρώτη αυτή εβδομάδα του Απριλίου. Είναι με ένα ανησυχητικό, αλλά το ενθαρρυντικό, ακούγεται λιγάκι οξύμορο, είναι ότι τα κρούσματα αυτά είναι σε συγκεκριμένες και μεμονωμένες τοπικές κοινότητες. Μάλιστα. Που έγινε μετά από την χνηλάτιση ή την εξέταση των ατόμων, έγιναν και διαπιστώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες, το τονίζω, κοινότητες, που σημαίνει ότι υπήρξε μια ομάδα συμπατριωτών μας, συμπολιτών μας, οι οποίοι προφανώς ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και με τον έλεγχο τεστ COVID που έγινε από τις υπηρεσίες του ΙΟΔΗ διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αυτά τα ομαδικά θετικά κρούσματα. Αυτό είναι λιγάκι παρήγορο, ότι δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά των κρούσματων. Αυτό είναι το θετικό, όπως είπα και πριν. Δεν είναι δηλαδή διασπαρμένα σε πολλές τοπικές κοινότητες της ΠΕ Φλόρινας, είναι σε συγκεκριμένες. Αυτό έχει ανησυχήσει βέβαια τους κατοίκους, τους έχει καταστήσει ακόμη πιο προσεκτικούς από ό,τι ενδεχομένως να ήταν, και πιστεύουμε ότι θα δοθεί και η λύση μέσα από αυτή τη διαπίστωση και από το σεβασμό που οι ίδιοι οι κάτοικοι θα επιδείξουν σε ό,τι αφορά τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας και υγιεινής. Πάντως βλέπετε ότι, και βλέπουμε ότι η ΠΕ Φλόρινας έχει καλύτερη εικόνα στη Δυτική Μακεδονία από τις άλλες περιφερειακές ενότητες και σε επίπεδο χώρας. Αν το θέτε με την έννοια το να βλέπουμε τους γειτονικούς νομούς και να παρηγοριόμαστε, δεν το βλέπουμε έτσι εμείς. Καλό είναι όλη η Δυτική Μακεδονία και όλη η πατρίδα μας να προσπαθήσει να μηδενίσει αυτά τα κρούσματα ή να τα ελαττώσει σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό, για να μπορούμε με υγεία να πορευτούμε και προς το τέλος της άνοιξης αλλά και στον ερχομό του καλοκαιριού, που αρχίζει και η τουριστική περίοδος για την περιοχή μας και για την πατρίδα μας, με επακόλουθα είτε κοινωνικά είτε οικονομικά σε όλες τις πτυχές και της καθημερινότητας της ζωής μας, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες των συμπατριωτών μας. Με εικόνα με το νοσοκομείο, ποια είναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δηλαδή όσον αφορά το πώς νοσηλεύονται και αν έχουν έρθει και ασθενείς από γειτονικά νοσοκομεία στη Φλόρινα? Κύριε Βακρατζά, ο σχεδιασμός μιας υγειονομικής μονάδος, όπως είναι το νοσοκομείο Φλόρινας, γίνεται σε τοπικό επίπεδο για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Ο επόμενος σχεδιασμός στο επόμενο ανώτερο κλιμάκιο, αν το χαρακτηρίσουμε έτσι, γίνεται από την περιφέρεια, ο επόμενος επίσης σε ανώτερο από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια και σε επίπεδο εθνικό πλέον από τον ΕΟΔΗ και από την πολιτεία και την κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί το αναφέρω αυτό, το να γίνει μια διακομιδή 2 ή 3 ασθενών, όπως και έγινε τις προηγούμενες ημέρες, από μια νοσοκομιακή μονάδα της Κοζάνης ή της Πτολεμαίδος στο νοσοκομείο της Φλόρινας, είναι κάτι φυσιολογικό, εύλογο και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Όταν υπάρχει μια μεγάλη πίεση σε μια μονάδα, ασφαλώς περιστατικά θα διακομιστούν σε κάποια άλλη υγειονομική μονάδα. Και πρέπει να είναι και θεμητό και ορθό. Ας μην ξεχνάμε ότι και από την Φλόρινα, όταν χρειάστηκε, έγινε διακομιδή ασθενών, είτε στην πόλη των Γιάννητσών, στο νοσοκομείο των Γιάννητσών, είτε και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή και σε περιφερειακές ενότητες που δεν είναι της δικής μας περιφέρειας, αλλά κοιτνιάζουν, ή εν πάση περιπτώσει που υπήρχε η δυνατότητα νοσηλείας και παροχής φροντίδας στους ασθενείς. Το πρώτο ζητούμενο είναι ποια υγειονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα, την ευχέρεια και την άνεση να παρέξει αυτές τις υπηρεσίες στον οποιοδήποτε συμπολίτη μας τις χρειάζεται, και δεν θα μπούμε στη λογική από πού έγινε η διακομιδή ή από ποιο νοσοκομείο ήρθε ή σε ποιο θα πάει. Πάντως είναι καλή η εικόνα του νοσοκομείου μέχρι στιγμής, αυτές τις πληροφορίες. Καλή, καλή. Και από την επαφή που έχω με τον διοικητή, τον κύριο Παπούλκα.
τον κύριο Παπούλκα, αλλά και με τους ιατρούς του νοσοκομείου. Βέβαια είναι γεγονός και θα πρέπει να το αναφέρουμε για μια φορά ακόμη, ότι καταβάλλονται προσπάθειες, δεν θα τις πω υπεράνθρωπες, αλλά προσπάθειες που ξεφεύγουν πολλές φορές από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου της Φλόρνας και το επιστημονικό, τους ιατρούς, το νοσηλευτικό, αλλά και το διοικητικό. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ, όλοι οι εμπλεκόμενοι και έχοντες άμεση σχέση και συμμετοχή στο θέμα της πανδημίας, έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους. Σε ό,τι αφορά και εμείς. Την προσφορά οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε και να σεβαστούμε αυτή την προσφορά τους. Ωραία, και να πάνε όλα καλά. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, είστε στην Αθήνα, έχετε επαφές. Τι θετικές εξελίξεις έχουμε από τον ΟΣΕ και κάτι άλλο με τα φράγματα? Οι επαφές μας έχουν να κάνουν και με τα αρδευτικά και της Τριανταφυλιάς. Είναι και ο Δήμαρχος των Πρεσπών για να δούμε το πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του αρδευτικού των Πρεσπών, το αρδευτικό του Παρορίου, αλλά και το μεγάλο αρδευτικό του Δήμου Αμιντέου. Είχαμε χθες μια συνάντηση με τον κύριο Μπιντάκη. Συζητήσαμε και αυτά τα θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος και θα τα θέσουμε υπόψη των υπηρεσιακών και αρμοδίων φορέων εδώ στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ που είχαμε τη συνάντηση το πρωί, φαίνεται ότι στον άμεσο σχεδιασμό του ΟΣΕ είναι το να γίνει η ηλεκτροδότηση της γραμμής Θεσσαλονίκη, Έδεσα και η βελτίωσή της μέχρι Φλόρινα και από εκεί προς Μοναστήρι, και στον απότερο μελλοντικό του μακρυπρόθεσμο μάλλον σχεδιασμό του ΟΣΕ η σύνδεση Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Χιάτιστας με την Αλβανία κλπ. Μας έγινε μια ενημέρωση ποιοι είναι οι σχεδιασμοί και ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΟΣΕ? Ναι, ο σχεδιασμός του ΟΣΕ ποιος είναι και τι ζητάει εσείς? Ακόμη, κύριε Βακρατζά, επιτρέψτε μου να πω κάτι, ότι ο σχεδιασμός του ΟΣΕ, σας το είπα και πιο πριν, είναι μακροπρόθεσμος. Είναι η σύνδεση και σιδηροδρομικά Καλαμπάκας που συνδέεται η Καλαμπάκα Τρίκαλα, Λάρισα, Καλαμπάκα, Σιάτιστα, Κοζάνη, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, αλλά και, ας μου επιτραπεί να τη χαρακτηρίσω εγώ που δεν τη χαρακτηρίζει έτσι ο ΟΣΕ, της Εγνατίας Σιδηροδρομικής Σύνδεσης, της Εγνατίας Σιδηροδρομική Εγνατία αν τη θέλετε, που θα πηγαίνει από Κοζάνη μέχρι Ιωάννινα και από εκεί για Οικουμενίτσα. Αυτός τώρα ο σχεδιασμός του ΟΣΕ, ακόμη δεν έχουν γίνει ούτε τεχνοοικονομικές μελέτες, ούτε χρηματοδότηση δεν έχει εξευρεθεί ακόμη αυτών των μελετών. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε, δεν είναι έργα που θα γίνουν αύριο ή σε ένα χρόνο ή σε δύο. Είναι ένας σχεδιασμός δεκαετίας και βάλτε. Εντάξει, πόσο σημαντική είναι? Ο καθήλυν αρμόδιος είναι ο ΟΣΕ να ενημερώσει, να εξαγγείλει κάτι τέτοιο. Και εμείς μιλάμε για αυτά που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν και αφορούν τη Φλόρινα και είναι, επαναλαμβάνω, η ηλεκτροδότηση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Αμίντιο, Φλόρινα και από εκεί προς Μοναστήρι, η βελτίωσή της όπου επιδέχεται και η συνέχισή της προς τις άλλες όμορες χώρες. Πάντως ο σιδηρόδρομος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είχε προκαλέσει αντιπαράθεση σφοδρή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το θέμα αυτό το θυμάστε πολύ καλά τώρα τελευταία. Αντιπαραθέσεις με την κυρία Πέρκα εκεί και λοιπά. Θυμάστε τι έγινε. Κύριε Βακρατζά, ο καθένας από τη δική του πλευρά θα εκφράσει τις ανησυχίες του, θα καταθέσει τις προτάσεις του, θα υπάρξει αντιπαράθεση. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει να μείνει από όλους μας ως ένα αποτύπωμα για την προσφορά μας είναι η κοινή ανησυχία, η κοινή αγωνία για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, γενικότερα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Άρα μας έρχεστε... Ο γνώμονας και το καλό όλων είναι να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη και ο σιδηρόδρομος, έστω αυτός που υφίσταται αυτή τη στιγμή, είναι ένα μέσον ανάπτυξης, είναι μια πηγή ανάπτυξης και ό,τι καλύτερο προκύψει αύριο και έρθει στη Δυτική Μακεδονία από σιδηροδρομικής πλευράς και απόψεως αναφέρομαι, ασφαλώς θα φέρει καλύτερα και θετικότερα αποτελέσματα, μια επιπρόσθετη δυναμική, μια καλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ωραία, άρα μας έρχεστε με θετικές εξελίξεις όσον αφορά το σιδηρόδρομο στην ευρύτερη περιοχή. Και τα αρδευτικά. Να μείνουμε και λίγο στα αρδευτικά. Εκεί έχουμε, όσον αφορά ότι θα προχωρήσουν έργα το επόμενο διάστημα, να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα. Θα προχωρήσουν και είμαστε σε πολύ καλή, σε πολύ καλό στάδιο, κύριε Βακρατζά. Με το αρδευτικό των Πρεσπών. Το αρδευτικό των
μένουν να μπουν υπογραφές και με την πληροφόρηση την οποία είχαμε, ίσως και πριν το Πάσχα, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, είναι το ότι πέφτει το Άγιο Πάσχα ακριβώς στην 2 Μαΐου. 2 Μαΐου, πιστεύω, ναι, αμέσως μετά το Πάσχα να έχουν τελειώσει και οι όλες διεργασίες για να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι η εκτέλεση του έργου. Μάλιστα. Ωραία. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση και θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις όταν επιστρέψετε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Πεφυράκη. Καλό βράδυ και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.